Βασικά είναι βαρά η διάλυση ο στρατός το 53. Οι, ξέρω εγώ, 300 στρατού περιορίζονται, λίγο δύο, αυτοί ήταν οι φορείς. Δεν μπορούν να πάνε στα ταβέρνα να τραγουδήσουν, δεν μπορούν να κάνουν το μάδο. Ξέρετε, στη διάρκεια του Τερτοπολέμου, οι μάγες φαντάροι φοράγαν πολιτικό σκαρπίνι και το πανταλόνι καλοσυδερωμένο με μεταποίηση με πέφτει εδώ, επάνω. Έτσι κυκλοφορήσανε με το, πώς το λένε, το μπουφάν, το δίκοχο, που δεν επιτρεπόταν και όλα δίκοχο. Το ομπερές έρχεται 52-53, μέχρι το 55 θυματικά έρθει ο ομπερές, όπλο με όπλα και μονάδα με μονάδα. Και φοράνε το δίκοχο εδώ, από εδώ αρχίζει, αλλά όπως είναι το δίκοχο, έτσι δεν είναι, το γυρίζουν από μέσα, μένει αυτό το, ας το πούμε, παραπέτο που είναι γύρω, και γυρίζοντας το γυρίζουν και την κορώνα προς τα μέσα. Αυτό το δίκοχο το λέγανε βάρκα. Και όποιος φοράει βάρκα ήταν μάγκας. Η ΕΣΑ ακόμη δεν μπορεί να σηκώσει ανάστημα, τους απίζαν στο ξύλο, οι φαντάροι ρωμάγαν πολύ και τους δέρνανε κλπ. Κλπ. Μετά είχαν εντολές ότι αυτοί είναι πολεμιστές, ας πούμε, πώς θα νικήσουμε τους συμμορίτες και τους κατσαπιάδες όταν φυλακίζουμε τους φαντάρους. Thank you.
Η Θεσσαλονίκη όμως παίζει ένα μεγάλο ρόλο, είτε γιατί κατάγονται ορισμένοι από εκεί, είτε γιατί μία περίοδο 4 μέχρι 10 ετών μείνανε αυτοί οι προτεργάτες στην πόλη. Γιατί όταν τελειώνει ο πόλεμος δεν μπορούν να κατέβουν αμέσως στην Αθήνα. Δεν υπάρχει τρένο, εντελώς απλό. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο να τους κατεβάσει. Το αυτοκίνητο πρέπει να περάσει από εντελώς επικίνδυνους δρόμους που τους έχουν καταστρέψει, δεν έχει μείνει γέφυρα πουθενά και έχουν ένα απομείνει και ορισμένες νάρκες δοθεκήθε. Ο δρόμος ο παλιός δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή εθνική οδό, δηλαδή έφυγες από την Αθήνα, έπρεπε να ανέβεις με διάφορα τζιγ-ζακ στον Μπράλο, να ξανακατέβεις στο Δομοκό, άλλα βουνά, να διασκήσεις τον κάμπο της Αγγείας και μετά να ξαναανέβεις στα Σέρβια και να ξανακατέβεις στον Αλιάχμονα για να βρεθείς στο υψίπεδο, στο οροπέδιο κατά κάποιο τρόπο της Κοτζάνης και να ξαναανέβεις στο Βέρμιο για να ξανακατέβεις από την άλλη μεριά, από τη Βέρεια. Δηλαδή ήταν πραγματικά μια τρομακτική περιπέτεια που κρατάει 16-17 ώρες. Ας μην συζητάμε για επικοινωνία. Όλο το εμπόριο, όλη η διακίνηση επιβατών γινόταν με βαπόρια. Με βαπόρια δηλαδή άκρος επικίνδυνα. Το Αγγέλικα περπάταγε έτσι στραβά, τα κατάρτια του ήταν έτσι. Επίσης βούλιαξε ένα από αυτά, έχουμε το ναυάγιο της Χιμάρας, όπου πήγαν ουκολίγοι εξόριστοι γιατί η χωροφυλακή αρνιότανε να αγγίξει τα χέρια τους με τις χειροπέδες και πνιγήκαν όλοι αυτοί οι δυστυχισμένοι. Στο τούνελ ζεις την μπαρμπαριά.